είναι μέσα στο σπίτι τους. Ήδη έχουν μπει μέσα στα σπίτια μας και δεν το βλέπετε. Το νοσοκομείο, τα νοσοκομεία, το σχολείο, τα σχολεία, όλα είναι δείγμα ότι μπαίνουν μέσα στα σπίτια μας. Έχουν μπει μέσα στη ζωή μας και πρέπει να υπερασπίσουμε τα σπίτια μας. Ξεκινάμε από τα νοσοκομεία, ξεκινάμε από τα σχολεία. Μην δίνετε τη ζωή σας τόσο εύκολα. Σύντροφοι, γεια σας. Σήμερα δεν ήρθαμε εδώ ούτε να θάψουμε το μακαρίτι, ούτε να πούμε ωραία λόγια. Ό,τι υπόθηκε προηγουμένως τα ξέρουμε όλοι. Και καλά κάνανε και τα είπαν αυτοί που τα είπαν. Το ζήτημα επομένως είναι τι κάνουμε τώρα. Έχουμε ένα αντικειμενικό γεγονός. Ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία χωρίς καμία ντροπή, όχι μόνο θέλει να κλείσει όλα τα νοσοκομεία, όχι μόνο θέλει να μας αφήσει χωρίς φάρμακα, χωρίς συντάξεις, χωρίς τίποτα, αλλά από το Σεπτέμβρη θα έρθουν για οι κατασχέσεις των σπιτιών. Όλα αυτά τι σημαίνει? Ότι όλα είναι αυτά δεμένα μεταξύ τους. Έχουμε μια κυβέρνηση και μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία αυτή η πολιτική τι λέει? Να πάρουμε τα πάντα από το λαό, να το στείλουμε στην πλήρη εξαθλίωση, να του πάρουμε ακόμη και τα όργανά του, και δεν το λέω αυτό αστειευόμενος, προκειμένου να τα δώσουμε σε αυτούς που έχουν τα πάντα. Οι εργαζόμενοι που παράγουν όλο το πλούτο, σε μια εποχή που υπάρχει περισσότερος πλούτος, περισσότερα τρόφιμα από ποτέ, πεινάνε σήμερα. Στην Πάτρα δεν διστάσανε να κόψουν το ρεύμα σε μια οικογένεια με τρία αμαία άτομα με αναπηρία, με εγκεφαλίτιδες, με χρήση οξυγόνου. Και δεν πήγανε συναγωνιστές μας εκεί και υπάρχει μια πλήρης, ένας πλήρης κινησμός. Τι πρέπει να κάνουμε επομένως? Πρέπει να ενωθούν όλοι οι αγώνες. Αυτό που έχει καταφέρει η κυβέρνηση είναι αφενός μεν να κατατεμαχίσει τους αγώνες, αλλά δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Είναι και της γραφειοκρατίας που ηγείται των συνδικάτων. Πρέπει να, κόντρα σε όλους αυτούς, να προχωρήσουμε σε ενότητα των αγώνων με στόχο μια γενική απεργία, μια γενική πολιτική απεργία, μέχρι ότου ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση και αυτό το σάπιο σύστημα. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ. Απεργία γενική, μέχρι την ανατροπή. Απεργία γενική. Τώρα είναι τα μικρά νοσοκομεία, αύριο θα είναι τα μεγάλα. Χθες ήταν τα θεραπευτήρια του ΙΚΑ. Αυτό είναι το μέλλον μας. Υποτίθεται, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού, το μέλλον είναι αυτό. Θεωρούμε ότι υπάρχει πολύ προσωπικό στα νοσοκομεία, στα δημόσια ιδρύματα. Φυσικά, όταν είναι να διορίζουν τις ερωμένες τους, όπως και δίκουλοι, κάποιοι δίκουλοι, δεν ξέρω αν αποβάλλουν αυτό, τότε το προσωπικό δεν είναι υπερβάλλον. Εντάξει, είναι όσο χρειάζεται. Όταν πρόκειται για επιστήμονες, ανθρώπους και για εργαζόμενους σκληρά του μόχου, τότε το προσωπικό είναι πολύ. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε όσοι είμαστε, τέλος πάντων, ότι το σύστημα το οποίο θα πρέπει να ζούμε πρέπει να είναι με βάση τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν πολλοί και λίγοι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι και όχι να είναι με βάση τα κέρδη των λίγων, των εργολάβων που χαρίζουν με δισεκατομμύρια ευρώ τώρα στους εθνικούς δρόμους, τις φοροαπαλλαγές που κάνουν στους εφοπλιστές. Δηλαδή, μιλάμε για τραγικά πράγματα. Φυσικά, αυτές οι κυβερνήσεις είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να το κάνουν. Μόνο αν ο λαός πάρει την τύχη στα χέρια του, υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα να αλλάξει πραγματικά η τύχη και η ροή της ιστορίας.